6, είναι από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου την πρώτη, είναι το κεφάλαιο Δέλτα και το εδάφιο 5, σελίδα 1076, τέταρτο κεφάλαιο και 5 εδάφιο. 7 εδάφιο, τέταρτο κεφάλαιο, 7 εδάφιο. Πάντον δε το τέλος σε πλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Προπάντων να έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπη, διότι αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γογγισμών. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίον έλαβε, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Εάν της λαλίας λαλίως λαλών λόγια Θεού, αν της υπηρετίας υπηρετίως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποία χορηγεί ο Θεός, για να δοξάζεται εν πάση ο Θεός δια Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπητοί, μην παραξενεύεστε δια των βασανισμών των γινόμενων εις εσάς προς δοκιμασίαν, ως εάν συνέβαινε εις εσάς παράδοξον τι. Αλλά καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε, είναι και όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, χαρείτε αγαλλιόμενοι. Εάν ονδυνδίζεστε για το όνομα του Χριστού, είστε μακάρι, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφ' εμάς. Κατά μένα αυτούς βλασφημείτε, κατά δε ημάς δοξάζετε, διότι μη δεις ημών, ας μην πάσχει ως κλέπτης ή ως φωνεύσει κλέφτης ή κακοποιός ή ως περιεργαζόμενος τα αλότρια. Αλλά εάν πάσχει ως χριστιανός, ας μην εσχύνεται, αλλά ας δοξάζει τον Θεόν κατά τούτο, διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίσει η κρίση από του οίκου του Θεού. Και αν αρχίζει πρώτον αφημών, τι θέλει είστε το τέλος των απειθούντων εις το Ευαγγέλιο του Θεού. Και αν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και ο αμαρτωλός που θέλει φανεί, ώστε και οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού ας εμπιστεύονται, τα σε αυτόν ψυχάς εις αυτόν, ως εις πιστών δημιουργών εν αγαθοποιία. Και από το 5 κεφάλαιο, το 10 και το 11 εδάφιο. 10 εδάφιο. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, ως τις εκάλεσεν ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξαν διά του Ιησού Χριστού, αφού πάθετε ο λίγο, αυτός θα σας τελειοποιήσει, στήριξει, ενισχύσει, θεμελιώσει, εις αυτόν η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός λοιπόν πάσης χάριτος θέλει εν τέλει τα παιδιά Του δια του Ιησού Χριστού, αφού πάθουν, καθώς η προσωρινή ελαφρά θλίψη εργάζεται εις εμάς εις υπερβολήν και κατ' υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης, θέλει τα παιδιά Του να τα καταρτήσει στο θέλημα του Θεού, πρώτον. Δεύτερον, να τα στηρίξει, να είναι στερεοί και όχι έτοιμοι να πέσουν. Να τα ενισχύσει, να τους δώσει δύναμη. Και τέλος, να τα θεμελιώσει, να είναι αμετακίνητοι στην παρουσία του Θεού και στο θέλημα του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι το θέλημα του Θεού πάσης χάριτος. Αλλά και εμάς μας έχει καταστήσει οικονόμους, και πρέπει να είμαστε καλοί οικονόμοι, οικονόμους της πολυειδούς χάριτος του Θεού, ώστε κατά το χάρισμα το οποίο ελάβαμεν από το Θεό ένας έκαστος και όλοι μας από Αυτόν, να μπορούμε να υπηρετούμε κατά τούτο ο ένας τον άλλον, επαναλαμβάνω, ως καλή οικονόμη της ποικίλης, όπως λέγει, χάριτος του Θεού, καθώς είμαστε μιμητές του Χριστού και ο Χριστός είναι η δόξα του Θεού, το απάβγασμα της δόξης του Θεού, και ο οποίος έφερε στη γη, καθώς ο Θεός ήλθε εν σαρκή, το θέλημα του Θεού και το αποκάλυψε και το αποκαλύπτει και συνεχίζει να το αποκαλύπτει σε κάθε έναν που το εξητάει, καλώντας τον, εάν θέλετε και υπακούσετε, θα απολαμβάνετε
την πολυειδή χάρη του Θεού, θα διαχειρίζεστε την ποικίλη χάρη του Θεού, θα είναι δοσμένη σε εσάς ως εις γενικούς διευθυντές η ποικίλη χάρη του Θεού, για να μπορείτε να υπηρετείτε ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον, καθώς γνωρίζουμε και διαχειριζόμεθα την ποικίλη χάρη του Θεού, καθώς ο Θεός προσθέτει δια του Ιησού Χριστού κάθε μέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία, ώστε να βλέπει ο Θεός τις κρίσεις Του και τη δικαιοσύνη Του να είναι ζωντανή μέσα στο λαό Του, μέσα στην Εκκλησία Του, μέσα στον οίκον Του, που είναι το σώμα του Χριστού, της οποίας κεφαλή είναι ο ίδιος ο Χριστός και δύναμης ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Θέλει δηλαδή την τελειοποίηση των Αγίων, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος, ασφερόμεθα προς την τελειότητα, ώστε να μην είμεθα άπειροι του λόγου της δικαιοσύνης νήπια, αλλά να είμαστε άνδρες πίστεως, έμπειροι στο λόγο της δικαιοσύνης, εις το να γνωρίζομαι κατά την συνήθεια, κατά την έξιν, το καλόν και το κακόν, και να εκλέγουμε από συνήθεια πλέον, καθώς είμεθα και βαδίζουμε προς την τελειότητα, να εκλέγουμε το τίμιον και να απορρίπτουμε το αχρίον, ώστε ο Θεός να βρίσκει εύχριστα αγιασμένα και ετοιμασμένα εις πάν έργων αγαθών σκεύη, για να εκπληρώνει το θέλημά Του ο Ιησούς Χριστός, που είναι η σωτηρία των ψυχών εις δόξαν και έπαινον Θεού Πατρός. Πιο απλά, ο Χριστός σε χρειάζεται για να κάνει το θέλημα του Πατρός Του, αλλά σε χρειάζεται να είσαι καλός οικονόμος, καλός διαχειριστής της ποικίλης χάρης του Θεού. Γι' αυτό και καθώς το πάντον το τέλος επλησίασε, έφτασε ο καιρός να αρχίσει η κρίση από του οίκου του Θεού. Και αν κάποτε αυτό και πάντοτε ίσχυε, τώρα καθώς το τέλος των αιώνων πλησιάζει, καθώς τα πάντα έχουν έρθει σε απόλυτο αδιέξοδο και οι οδύνες, οι εγκυμονούσεις ήδη τις έχουμε ζήσει και συνεχίζουμε να τις ζούμε, παραδείγματος χάρη στα οικονομικά, ξεκίνησε με τις προβληματικές εταιρείες που κλείσανε και άρχισε το κακό, συνέχισε με τις προβληματικές τράπεζες και συνεχίστηκε το κακό, συνέχισε ο Δίνες με τα προβληματικά κράτη, συγγνώμη, με τις προβληματικές κυβερνήσεις και συνεχίζεται το κακό, συνεχίζεται με τα προβληματικά κράτη και συνεχίζεται το κακό, συνεχίζεται τώρα με τις προβληματικές μεγάλες δυνάμεις και συνεχίζεται το κακό, για να φτάσουμε στο πλήρες, στην αμαρτία που θα φτάσει στο πλήρες, όταν η μόνη διέξοδος για την ανθρωπότητα θα είναι ένας κυβερνήτης και μια παγκόσμια κυβέρνηση με ένα παγκόσμιο νόμισμα. Και αυτό τουλάχιστον όχι οι χριστιανοί, πολύ περισσότερο οι χριστιανοί, οι επιστήμονες, οι οικονομολόγοι, το βλέπουν ότι είναι πολύ κοντά και δεν υπάρχει άλλη λύση. Ποτέ δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε, όταν κηρύταμε το Ευαγγέλιο, όταν μελετούσαμε το Ευαγγέλιο πριν 5-6 χρόνια, 10 χρόνια, πόσο μάλλον πριν 40 και 30 χρόνια, ότι το θέλημα του Θεού, δηλαδή έτσι πως περιγραφόταν, μάλιστα πιο σωστά, όχι το θέλημα του Θεού, η προφητεία του Λόγου του Θεού, που έλεγαν ότι θα έρθει η στιγμή που όταν θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας θα υπάρξει ένας κυβερνήτης, μια κυβέρνηση και ένα παγκόσμιο νόμισμα, ότι αυτό θα γινόταν όχι γιατί θα το έκανε ο Αντίχριστος, αλλά γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, πράγμα το οποίο το βλέπουμε τώρα και απορούμε.
Δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Σε λίγο τα νομίσματα, ήδη το λένε τα πανεπιστήμια τα μεγάλα, γκρεμίζονται. Καθώς η οικονομική κρίση έχει φέρει απόλυτη απαξίωση όλων των αξιών που πριν λίγα χρόνια, 3-4 χρόνια υπήρχαν, χρηματιστήριο, κατανάλωσης, ανάπτυξης, όλα αυτά απαξιώθηκαν. Τα κτίσματα και τα οικόπεδα απαξιώθηκαν, το εμπόριο απαξιώθηκε, οι εκτόσεις είναι απίστευτες, αλλά δεν μπαίνει κανείς μέσα γιατί δεν έχει χρήματα. Πλέον φτάσαμε στο να λένε όλοι αυτό που λέγαμε εμείς οι χριστιανοί, διαβάζοντας το μέσα στο Λόγο του Θεού, ότι θα έλθει καιρός που θα υπάρξει ένας κυβερνήτης, μια κυβέρνηση και ένα νόμισμα. Αλλά για μας τώρα αυτό μας φέρει ένα άλλο μήνυμα, το μήνυμα ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Δεν τα φοβόμαστε αυτά, τα ξέραμε αλλά δεν τα είχαμε κατανοήσει. Τώρα τα βλέπουμε γιατί τα ζούμε και βεβαίως τα καταλαβαίνουμε μέσα στη σάρκα μας, μέσα στην ψυχή μας. Και έτσι το μήνυμα τώρα δεν είναι ο Αντίχριστος έρχεται, αλλά είναι ο Χριστός έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία Του. Αλληλούια! Αλλά για να έλθει ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία Του, πρέπει η Εκκλησία Του να είναι ένδοξος, αγία, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων. Πρέπει να είναι μια Εκκλησία πραγματικά ξεχωρισμένη, αγιασμένη, μια Εκκλησία μοναδική, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού, μια Εκκλησία που θα είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Μια Εκκλησία που θα έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό, το Λόγο του Θεού και μόνο το Λόγο του Θεού. Και εξ αυτού θα έχει όλα τα άλλα τα ευλογημένα χαρακτηριστικά που είναι πίστης, αγάπη, ελπής και όλα τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται μέσα στο Λόγο του Θεού. Όμως πώς θα γίνει αυτή η Εκκλησία? Γιατί αυτή η Εκκλησία είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού και δεν μπορεί η Γραφή να αναιρεθεί, ότι το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών και όλοι οι λαοί θα φωνάζουνε έλθετε και ας αναβόμεν εις το όρος του Κυρίου εις τον οίκον του Θεού, ώστε εκεί ο Κύριος θα διδάξει σε μας, θα διδάξει σε μας τα σοδούς του για να περιπατήσομεν εν της τρίβης αυτού. Αυτή είναι η Εκκλησία της Αρπαγής και το περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο Λόγος του Θεού στο ΚΕ κεφάλαιο, πάλι από την επιστολή προς από το βιβλίο του Ισαΐα του προφήτου, ότι εν το όρι τούτο, το όρος του οίκου του Κυρίου, ο Κύριος θα αφανίσει το πρόσωπον του περικαλύπτοντος με το κάλυμα της απιστίας διαβόλου. Πρώτον, θα αφαιρέσει το διάβολο το αχρίον μέσα από την Εκκλησία, θα αφαιρέσει το κάλυμα της απιστίας αλλά και το κάλυμα της πλάνης αλλά και το κάλυμα της αμαρτίας και θα φέρει τον απόλυτο αγιασμό και την καθαρότητα, ώστε θα εκπληρωθεί ο Λόγος του Θεού λέγον θέλει καταπίει τον θάνατον ενίκη, δηλαδή την αρπαγή της Εκκλησίας, όπως μας εξηγεί πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος λέγοντας, όταν το φθαρτό τούτο θα ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο θα ενδυθεί αθανασία, τότε εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού θα μεταμορφωθούμε
και θα λάβει χώρα το γεγραμμένο για μοναδική φορά μέσα στον Ισαΐα τον προφήτη, θα λάβει χώρα το γεγραμμένο κατεπόθιο θάνατο σε νίκη. Άρα λοιπόν, για να φτιάξει ο Θεός μια τέτοια εκκλησία, αυτήν την εκκλησία που θα την φτιάξει ο Θεός, όπως έφτιαξε όλα τα άλλα, γι' αυτό και τον αποκαλεί πιστών δημιουργών εν αγαθοποιία. Αυτός λοιπόν ο χτίστης, όπως τον λέει στο κείμενο, θα χτίσει, θα δημιουργήσει εκείνη τη μοναδική εκκλησία των εσχάτων ημερών, αρχίζοντας από αυτό που λέγει «έφθασεν ο καιρός του να αρχίσει κρίσης από του οίκου του Θεού». Τι βλέπει ο Θεός λοιπόν τώρα μέσα στην παγκόσμια εκκλησία? Βλέπει εορτές χωρίς πίστη, τελετές χωρίς φόβο Θεού και αγιασμό, θυσίες χωρίς υπακοή και προσφορές και δωρεές χωρίς καθαρότητα χειρών των δωρητών, βλέπει προσευχές με αμαρτία και διαφθορά και δοξολογία με αμαρτία και διαφθορά. Αυτά πρέπει να τα αλλάξει. Και θυμηθείτε, ο λόγος του Θεού απευθύνεται στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Γιατί? Γιατί θέλουμε να ανήκουμε σε εκείνη την τελευταία εκκλησία, την εκκλησία των εσχάτων ημερών. Θέλουμε να είμαστε στην εκκλησία της αρπαγής. Θέλουμε να είμαστε στην εκκλησία της δόξης του Θεού, την ένδοξο, την αγία, την αμόμητο, την μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων, τιούτων. Εάν κάτι θέλουμε στη ζωή αυτή, είναι η αρπαγή της εκκλησίας. Αλλά δεν θα εισέλθει μόλισμα στον ουρανό, ουδέν το μιένον. Άρα θα συμπλέψουμε με το θέλημα του Θεού, που θέλει να δημιουργήσει μια εκκλησία αγία, τέλεια, αμόμητο, αποστολική, καθολική, βάζοντας το δικό μας θέλημα υπακούοντας στο δικό του θέλημα. Είναι ο καιρός να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Το ξαναλέω. Έφθασε ο καιρός να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε τη δόξα του κόσμου, την επιτυχία του κόσμου, τις επιθυμίες του κόσμου, τα δώρα του κόσμου, τη ζωή του κόσμου. Είναι ένα θέλημα που όμως απομακρύνει τον άνθρωπο από την υπακοή στο Λόγο του Θεού. Ή θέλουμε τον αγιασμό, την απομάκρυνση, την καθαρότητα, την αφιέρωση στο Θεό που θα μας οδηγήσει στο να θέλουμε να υπακούσουμε για να ευλογηθούμε. Σήμερα λοιπόν θα πάρουμε απόφαση, αδελφοί. Εγώ και ο οίκος μου θέλουμε να λατρεύει τον Κύριο. Εγώ και ο οίκος μου, και μάλιστα ρωτάω τη γυναίκα μου, αμήν. Εγώ και ο οίκος μου θέλουμε να λατρεύει τον Κύριο. Αμήν, αδελφοί. Και όλοι μας. Υπάρχουν δύο δρόμοι σήμερα μπροστά μας. Ο δρόμος της ευλογίας και ο δρόμος της κατάρας. Δεν υπάρχει άλλο δρόμος. Ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Ο δρόμος της ευλογίας οδηγεί στην εκκλησία τη μία, την αγία, την καθολική, την αποστολική, την ένδοξη, την εκκλησία της αρπαγής. Ο άλλος δρόμος οδηγεί στη Βαβυλώνα, στην εκκλησία την πόρνη, στην εκκλησία που όλοι μαζί δεν φυλάμε το Λόγο του Θεού, γιατί καθένας έχει τις δικές του διδασκαλίες, και όλοι μαζί αρνούμεθα το όνομα του Χριστού, γιατί καθένας έχει τη δική του θρησκεία. Στη Βαβυλώνα τη μεγάλη, στην πόρνη. Ή λοιπόν, η απόβαση μας είναι, εμένα είναι, Χριστέ μου, βόηθα με. Η απόβαση μας είναι, θέλουμε και υπακούμε στο Λόγο του Θεού, ώστε να βρει την ευκαιρία ο Θεός μέσα από το θέλημά Του
να καθαρίσει τη σκορία μας, να αφαιρέσει τον κασίτερό μας, να αφαιρέσει πάντο μιένον με το Λόγο Του, τον Άγιο και τη φωτιά του Πνεύματός Του, του Αγίου, ώστε να είμαστε μέσα, γιατί ο Χριστός θα μας προσθέσει στη μία την Αγία, την Αποστολική και την Καθολική Εκκλησία Του. Είναι απόφασης ζωής αλλά και απόφασης θανάτου. Και η απόφαση αυτή έχει ένα δρόμο. Θέλω να υπακούω στο Λόγο του Θεού και μόνο στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι θέμα να είμαι σε αυτή την εκκλησία ή στην άλλη, στην άλλη. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Πώς θα το κάνει και τι θα κάνει, δεν το ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω ένα, ότι θα το κάνει. Το έργο το δικό μου είναι να πάρω στερεή απόφαση. Στο Λόγο του Θεού και μόνο στο Λόγο του Θεού. Και με όλη τη δύναμη και τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή είναι η δική μου δουλειά. Αυτή είναι η δική μας η δουλειά. Ο Λόγος του Θεού και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Θέλω να υπακούω. Δεν θέλω να είμαι από αυτούς που δεν θέλουν να υπακούνε. Να υπακούω όμως όχι σε ανθρώπους, ούτε σε συστήματα, ούτε σε θρησκείες, ούτε σε δόγματα, ούτε σε εκκλησίες. Θέλω εγώ, ο Γιώργος ο Κοροβέσης, και συγγνώμη που το λέω έτσι, θα καταλάβετε, να υπακούω στο Λόγο του Θεού με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και θέλω όλοι σας να είμαστε έτσι. Ένα. Πάτερ, κάνε αυτή να είναι εν τη αληθεία σου. Κάνε ένα, είναι ένα μέσα στην αλήθεια σου, όπως εσύ και εγώ, λέγει ο Χριστός, είμαστε ένα μέσα στο θέλημά σου και στην αλήθεια σου. Και πώς θα γίνουμε ένα? Με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για τον άνθρωπο που θέλει να ανήκει στην Εκκλησία της Αρπαγής. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλω να λατρεύει μόνο τον Κύριο. Τον Κύριο και μόνο τον Κύριο. Θέλω να ελπίζω στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Θέλω να δοξάζω τον Κύριο και μόνο τον Κύριο. Θέλω να υπακούω στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Θέλω να με κυβερνάει ο Χριστός και μόνο ο Χριστός. Δεν θέλω να έχω άρχοντες ανθρώπους, διοικητές ανθρώπους. Θέλω ο Κύριος μου και ο Θεός μου να είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας μου και Λυτρωτής μου, και να μου δίνει τη δυνατότητα να περπατάω κατά το Πνεύμα αλλά και να ζω κατά το Πνεύμα. Να μου δίνει τη δυνατότητα να ζω κατά το Πνεύμα αλλά και να περπατάω κατά το Πνεύμα. Σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, είναι ημέρα ευπρόσδεκτος, ημέρα σωτηρίας. Σήμερα να πάρουμε καλή απόφαση. Σήμερα. Μην αφήσουμε εις αύριον τα σπουδαία. Σήμερα να πάρουμε στερεή απόφαση. Κύριε, εγώ εσένα θέλω να ακολουθώ. Σε σένα θέλω να εμπιστεύομαι τα πάντα. Σε σένα θέλω να ελπίζω. Δεν έχω κανέναν άλλον, Κύριε, παρά μόνο εσένα. Και μόνο όποιος το έχει ζήσει στο πετσί του ότι δεν έχει κανέναν άλλον, τότε μπορεί να πει μέσα από όλη την καρδιά του: αμήν, Κύριε. Δεν έχω κανέναν άλλον, Κύριε, και δεν θέλω κανέναν άλλον, Κύριε. Θέλω εσένα και μόνο εσένα. Εσύ να με κρατάς από το χέρι, εσύ να με οδηγείς, εσύ να με συνετίζεις, εσύ να με διδάσκεις μόνο εσύ την οδόν την οποία πρέπει να περπατάω, εσύ να με συμβουλεύεις και εσύ να με προστατεύεις. Εσένα και μόνο εσένα, αγαπημένε μου Ιησού Χριστέ. Αμήν, αδελφοί. Μόνο ο Χριστός, μόνο στο Χριστό, μόνο το Χριστό. Και δια του Ιησού Χριστού θα είμαστε πλήρεις εν αυτό. Δεν θα έχουμε δε μίαν έλλειψη.
Γιατί ο Κύριος μας θα είναι ο ποιμένας μας. Και μπορούμε να φωνάζουμε με παρησία: ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Γι' αυτό δεν θα στερηθώ τίποτα. Ούτε τα αιώνια, ούτε τα γήινα, ούτε τα ουράνια. Τίποτα δεν θα στερηθώ, γιατί ο Κύριος μου είναι ο ποιμένας μου. Και εγώ έχω μάθει να ακούω τη φωνή Του. Μάθε μου να ακούω τη φωνή Σου. Έχω μάθει να σε ακολουθώ. Μάθε με να σε ακολουθώ. Έχω μάθει να αναγνωρίζω ότι μόνο αυτός ο δρόμος που περνάει από τη στενή πύλη οδηγεί δια της τεθλιμμένης οδού στην αιώνια ζωή. Αγωνίζεστε λοιπόν να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι είναι στενή η πύλη. Λίγοι ευρίσκοντες. Στη συνέχεια υπάρχει τεθλιμμένη οδός, αλλά αυτή οδηγεί στον ουρανό. Και ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και φαρδιά πύλη, αλλά η πύλη της κόλασης, της κατάρας. Η οδός είναι ευρύχωρος, κάνεις ό,τι θέλεις. Όπως θέλεις, όπου θέλεις, όποτε θέλεις. Αλλά αυτή η οδός οδηγεί στην αιώνια απώλεια. Και εγώ θέλω την αρπαγή της Εκκλησίας. Το πήρα απόφαση, μόνο την αρπαγή της Εκκλησίας. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί, μην παραξενεύεστε δια των βασανισμών που γίνεται εις εσάς με πειρασμό, ως να συνέβαινε κάτι παράδοξο σε εσάς. Ο Απόστολος Ιάκωβος λέει, πάσαν χαρά νομίσατε όταν περιπέστε σε διαφόρους πειρασμούς. Μην παραξενεύεστε όταν έρχονται οι πειρασμοί στη ζωή σας, γιατί είναι ανάγκη να δοκιμαστεί η πίστη σας. Και όταν δοκιμάζετε η πίστη σας, πρέπει να έχετε έργον τέλειον, γιατί τότε θα είσαστε ολόκληροι εις μηδέν ελλειπείς. Γι' αυτό γνωρίστε ότι όταν ταλαιπωρείστε, στην πραγματικότητα είσαστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, και μη λυπήστε αλλά χαίρεστε, γιατί όταν φανερωθεί Εκείνος, τότε θα γάλεστε στη δόξα Του. Αν ονειδίζεστε λοιπόν, αν ταλαιπωρείστε για το όνομα του Χριστού, είστε μακάριοι, γιατί το πνεύμα της δόξης και το πνεύμα του Θεού αναπάβεται επάνω σας. Μη λυπήστε λοιπόν, όσοι λυποί που δεν έχουν ελπίδα, γιατί το πνεύμα της δόξης και του Θεού αναπάβεται επάνω σας. Για μένα αυτούς που σας ονειδίζουν, βλασφημείτε για σας δε δοξάζετε. Και προσέξτε να μην πάσχετε όμως σαν φωνιάδες. Και ποιος είναι ο φωνεύς? Αυτός που μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος. Μην πάσχετε λοιπόν, γιατί όποιος μισεί τον αδελφό του πάσχει, ταλαιπωρείται. Μην πάσχετε ως ανθρωποκτόνοι, ως φωνής. Μην πάσχετε ως κλέφτες. Μην κλέβετε την ελευθερία του αδερφού σας, την ειρήνη του αδερφού σας. Και τα υλικά και τα πνευματικά μην τα κλέβετε. Μην πάσχετε ως κακοποιοί πράττοντες το κακόν, αλλά αγαθοποιείτε. Και μην περιεργάζεστε τα αλότρια. Εργάζεστε το έργο του Θεού. Γιατί ο Θεός θέλει να εργαζόμαστε το έργο που ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί και όχι να περιεργαζόμαστε τους άλλους ανθρώπους. Γιατί θα πάσχετε. Και θα πάσχετε όχι εις δόξαν Θεού, αλλά εις ταλαιπωρίαν προς διόρθωσιν, και αν δεν μετανοήσετε, αφανισμό. Γι' αυτό η κρίση του Θεού έφτασε ο καιρός να αρχίσει από τον οίκον του Θεού. Μην παραξενεύεστε λοιπόν όταν βλέπετε τον οίκον του Θεού να ταλανίζεται. Είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Δηλαδή πολλές φορές παραξενευόμαστε, παραξενεύουμε. Γιατί, Κύριε, πώς έγινε αυτό, πού πάμε, τι κάνουμε? Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, μην παραξενεύεσαι παιδί μου, γιατί πρέπει να αρχίσει η κρίση του Θεού από τον οίκον του Θεού. Γιατί πρέπει η Εκκλησία να φτάσει στο ύψος της δόξης, το προσδιορισμένο από το Θεό.
πρέπει να γίνει ο μεγάλος διαχωρισμός. Και εκεί υπάρχει φόβος Θεού. Θα γίνει και θα γίνεται ο μεγάλος διαχωρισμός. Πρέπει ο Θεός να κάνει το μεγάλο διαχωρισμό. Πρέπει να χωρίσει τώρα τα πρόβατα από τα ερήφια, για να μπορεί να δημιουργήσει την Εκκλησία της δόξης Του, πάνω στην οποία να δημιουργήσει, το ξαναλέω, να χτίσει την Εκκλησία της δόξης Του, πάνω στην οποία θα οικοδομήσει την αιώνια ζωή. Μην παραξενεύεστε λοιπόν, αλλά προσέξτε, μην πάσχετε. Σαν κλέφτες, σαν φωνιάδες, σαν κακοποιοί, σαν περιεργαζόμενοι τα αλότρια, γιατί θα πάσχετε. Αν δεν αγαπάτε τον αδελφό σας, αν μισείτε τον αδελφό σας, αν κλέβετε τη χαρά του αδελφού σας, αν κακοποιείτε, δεν πράτε το αγαθόν αλλά το κακόν, και αν περιεργάζεστε τα άλλα αντί να εργάζεστε το έργο του Θεού που ο Θεός σας χαρίζει. Αλλά αν πάσχετε όμως σαν χριστιανοί, μην τρέπεστε αλλά δοξάστε το Θεό γι' αυτό. Άρα λοιπόν απαραίτητον είναι να κατανοήσω γιατί πάσχω. Αν πάσχω για την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού, αν πάσχω για το Λόγο του Θεού, αν πάσχω για το Χριστό, αν πάσχω για όλα αυτά τα οποία ο Χριστός θέλει από μας, μη λυπάσαι, να χαίρεσαι. Γιατί ο Θεός εργάζεται καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν έργων μέγα, αιώνιον βάρος δόξης. Αλλά αν πάσχεις ως αμαρτωλός, να φοβάσαι, γιατί επίκειται και άλλα πάθη και άλλες ταλαιπωρίες. Είναι καιρός λοιπόν ευπρόσδεκτος, είναι η μέρα σωτηρίας, να καθίσουμε μπροστά στον καθρέφτη του Λόγου του Θεού και να αναρωτηθούμε και να εξετάσουμε και να ρωτήσουμε τον Κύριο γιατί πάσχουμε. Αν πάσχουμε σαν χριστιανοί, είμαστε μακάριοι και ας δοξάζουμε τον Θεό, γιατί ο Θεός δημιουργεί, σαν πιστός δημιουργός εν αγαθοποιία, νέο έργο, νέα πράγματα, νέες καταστάσεις στην προσωπική σου, στην οικογενειακή σου ζωή και στην εκκλησιαστική σου. Μη λυπάσαι, να χαίρεσαι, αλλά αν πάσχεις ως αμαρτωλός, να μετανοήσεις, να μετανοήσω, να επιστρέψω στο Θεό, μη βρεθώ έξω όταν κλείσει η πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών, να μην βρεθώ έξω από την Εκκλησία της Αρπαγής. Γι' αυτό αναγνωρίζουμε ότι είμαστε στα χέρια του Θεού. Και αν η κρίση αρχίσει από τον οίκον του Θεού, από μας δηλαδή, το διαβάζω, και αν αρχίζει πρώτον από μας, ποιο θα είναι το τέλος των απειθούντων εις το Ευαγγέλιο του Θεού. Και αν ο δίκαιος μόλις και με τα βία σώζεται, ο ασεβής και ο αμαρτωλός πώς θα σταθεί. Ώστε οι πάσχοντες να διακρίνουν την αιτία που πάσχουν. Οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού, με χαρά να εμπιστεύονται τον εαυτό τους σε Αυτόν, ο οποίος είναι δημιουργός, πιστός εν αγαθοποιία. Θα δημιουργήσει, εάν πάσχεις για το Λόγο του Θεού, θα δημιουργήσει στη ζωή σου νέα δημιουργία, νέα πράγματα. Θα δημιουργήσει πράγματα που δεν υπάρχουν, γιατί αυτό θα αποδημιουργώ. Αυτό θα πει δημιουργώ. Κάνω αυτό που δεν υπάρχει. Μόνο ο Θεός είναι δημιουργός. Είπε γεννηθεί το φως και γένετο. Σκοπεύει ο Χριστός να δημιουργήσει στους πάσχοντας κατά το θέλημά του νέα δημιουργία στην προσωπική του, την οικογενειακή του και την εκκλησιαστική του ζωή. Είναι η πρόθεση, η απόφαση, το έργο του Χριστού για τη δημιουργία της νέας εκκλησίας. Ας εμπιστευόμαστε λοιπόν αυτό. Ας μετανοούμε αν πάσχουμε για άλλα πράγματα, και ας χαιρόμεθα αν πάσχουμε για το θέλημα του Θεού, και ας δίνουμε δόξα σε Αυτόν
που ανήκει η τιμή, η λατρεία, η προσκύνηση και όλη η δόξα τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.